Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Βαθιά το χέρι στην τσέπη. Καλούνται να βάλουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους νέους αυτοκινητόδρομους. Η αύξηση της τιμής των διοδίων αλλά και η δημιουργία νέων σταθμών έχει επιφέρει σημαντική αύξηση στο κόστος του ταξιδιού. Έτσι, αν κάποιος ετοιμάσει τις βαλίτσες του για ένα ταξίδι μέχρι τα Ιωάννινα, ξεκινώντας από την Αθήνα, θα χρειαστεί 40 ευρώ σε διόδια, 80 ευρώ μεταπιστροφής. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι το κόστος αντισταθμίζεται μέχρι ένα σημείο από την ασφάλεια που προσφέρει στους οδηγούς ή χρήστων σύγχρονων αυτοκινητόδρομων, καθώς και από την εξοικονόμηση καυσίμων που επιτυγχάνουν. Δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα άδικο σύστημα όπως αυτό που ζούμε, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στο reader.gr, υποστηρίζει πως η ανάπτυξη για την οποία μιλάει η κυβέρνηση είναι προς όφελος των μονοπωλίων, αφού η εργατική τάξη, ο λαός θα συνεχίζουν να πληρώνουν το μάρμαρο με τους μισθούς πείνας, τα σμπραλιασμένα εργασιακά δικαιώματα, την ίδια ώρα που το κεφάλαιο απολαμβάνει φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, αναπτυξιακά πακέτα και τσάμπα, εργατική δύναμη. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις από την απόδοση της τουριστικής κίνησης για την Ελλάδα, οι αυξήσεις στα αεροδρόμια όλης της χώρας καταγράφονται θεαματικές. Εξίσου θεματικές είναι πολλές φορές όμως και οι καθυστερήσεις πτήσεων όπως και οι ακυρώσεις. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να χορηγούν αποζημιώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως όλοι ξέρουμε, με τους επιβάτες της Ελλάδας να δικαιούνται συνολικά για το τρίμηνο Ιούνιο-Αύγουστο 2017 το ποσό σχεδόν των 9 εκατομμυρίων ευρώ, αρκεί βέβαια να το διεκδικήσουν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο μόνο κυμαίνει 808,31 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,33% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.